Λοιπόν, θα πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα συναντήσουμε έναν νέον άνθρωπο, ο οποίος νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή την συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και ο οποίος είναι και ο πλέον αρμόδιος, διότι ένα κομμάτι αυτών των χρημάτων θα κατευθυνθεί στον πολιτισμό, εκεί δηλαδή όπου πραγματικά οι άνθρωποι και ο πολιτισμός αλλά και οι άνθρωποι του πολιτισμού έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά από την πανδημία. Καλημερίζω τον Υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού, τον κύριο Νικόλα Γιατρομανολάκη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γιατρομανολάκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, το ερώτημα, επειδή είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος φαντάζομαι παρακολουθεί τα social media, το ερώτημα το οποίο κυκλοφορεί εντόνως είναι αν είναι ένα κίνητρο η κάρτα ελευθερίας όπως την παρουσίασε ο Πρωθυπουργός ή αν είναι δωροδοκία, διότι κρατάω μια φράση από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι για το καλεί τους νέους να τους τσιμπήσουν, να τσιμπήσουν δηλαδή τα 150 για να τους τσιμπήσουν με το, με το εμβόλιο. Και το ερώτημα το δικό μου το εξής: τσιμπάνε τώρα λοιπόν οι νέοι με 150 ευρώ, 18-25 τσιμπάει ο νέος εύκολα, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κίνητρο, δηλαδή μιλάμε για μια επιπλέον όθηση. Θεωρώ ότι δεν είναι από μόνο του κάτι το οποίο θα κάνει κάτι ο οποίος μπορεί φερειπίν να είναι την από τώρα αρνητή του εμβολίου να εμβολιαστεί, αλλά θεωρώ ότι θα επισπεύσει τη διαδικασία του εμβολιασμού, το οποίο είναι και το ζητούμενο για να φτάσουμε πιο νωρίς, πιο σύντομα στο τείχος ανοσίας, το οποίο ειδικά τώρα με την νέα μετάλλαξη είναι ακόμα πιο απαραίτητο. Και επίσης δίνει τη δυνατότητα σε μια ομάδα πληθυσμού, συγκεκριμένα τους νέους, οι οποίοι στερήθηκαν κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα, όπως είναι τα ταξίδια, όπως είναι η πρόοδος στον πολιτισμό, τους δίνει πάλι τη δυνατότητα αυτής της σύνδεσης με όλες αυτές τις δραστηριότητες που η πανδημία διέκοψε. Ο πολιτισμός και όχι μόνο στην Ελλάδα και διεθνώς έχει πληγεί, είναι ένας από τους κλάδους που έχουν πληγεί ιδιαίτερα. Θεωρείτε ότι αυτή είναι μια κίνηση την οποία θα αγκαλιάσουν οι άνθρωποι του πολιτισμού? Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις τις οποίες έχετε εσείς? Αυτή είναι όντως μια κίνηση η οποία έχει πολλαπλά ωφέλη. Προφανώς ένας από τους υποφελούμενους είναι ο κλάδος του πολιτισμού. Προφανώς όμως δεν είναι το μόνο μέτρο που έχουμε λάβει όλο αυτό το καιρό και έρχεται ως, αν θέλετε, συμπλήρωμα, ως μια επιπλέον δράση της κυβέρνησης και της πολιτείας, στήριξης ενός κλάδου που, όπως είπατε και εσείς, και στην Ελλάδα και διεθνώς έχει πληγεί σημαντικά από την πανδημία, γιατί από τη φύση του ο πολιτισμός προϋποθέτει για να λειτουργήσει πολύ κόσμο κάτι που δεν μπορούσε να γίνει κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Θεωρώ ότι οτιδήποτε μπορεί να κατευθύνει κοινό και πόρους προς το κλάδο του πολιτισμού είναι παραπάνω από καλοδεχούμενο, προφανώς. Επικοινωνιακά τώρα θέλω να ρωτήσω, γιατί είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και εμπειρία στο κομμάτι της επικοινωνίας και μάλιστα και πολύ καλό βιογραφικό. Επικοινωνιακά θεωρείτε ότι είναι ένα... έχει πετύχει το στόχο του όλη αυτή η πρωτοβουλία, ή θεωρείτε ότι λειτουργεί ανάποδα? Γιατί βλέπω πάρα πολύ μεγάλη κριτική από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάνουν λόγο για προσπάθεια εξαγοράς, για επιχείρηση εξαγοράς και ομολογία αποτυχίας στον εμβολιασμό. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ προσβλητικό να θεωρεί, προσβλητικό προς τους νέους εννοώ, θεωρεί η αξιωματική αντιπολίτευση ότι μπορούν να δωροδοκηθούν με 150 ευρώ. Δηλαδή είναι εξαγοραστούν. Είναι, ακόμα και οι λέξεις που χρησιμοποιούν είναι περίεργες. Επίσης, το να δίνονται κίνητρα από την πολιτεία κάποιες φορές για κάποιες ενέργειες είναι κάτι σύνθεση και κάτι που είχε κάνει και η εξωματική αντιπολίτευση όταν ήταν στην κυβέρνηση. Το παραδέχτηκε η θέση του κ. Βαρουφάκη. Επίσης, να θυμίσω το μέτρο της φορολοταρίας, το οποίο ισχύει και σήμερα. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εξαγοράζουμε την συνείδηση του πολίτη να αγοράζει νόμιμα και να ζητάει αποδείξεις? Όχι. Μιλάμε για όμως ότι ήταν ένα κίνητρο το οποίο αποδέχθηκε η τότε κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι θα βοηθούσε στην πάταξη της γκρίζας οικονομίας. Εδώ δεν είναι ούτε αποτυχία του εμβολιασμού, ούτε είναι ενέργεια εξαγοράς. Είναι ένα κίνητρο, είναι μια επιπλέον όθηση και παράλληλα είναι μια στήριξη δύο κλάδων οι οποίοι έχουν πληγεί
πάρα πολύ από την πανδημία. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στους κλάδους οι οποίοι έχουν πληγεί. Από 1η Ιουλίου πάμε πρώτη φορά στους κλειστούς χώρους, στους κινηματογράφους. Πόσο είμαστε έτοιμοι, κύριε Υπουργέ, για να το κάνουμε αυτό? Όπως ξέρετε, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές για το θέμα, το άνοιγμα του πολιτισμού έχει γίνει σταδιακά. Έχει γίνει σε συνεργασία με τους μοξολόγους. Ξεκινήσαμε από το μέσα Μαΐου με τα μουσεία και μετά σταδιακά άνοιξε το ζωντανό θέμα ακρόμα, η θερινή, η καλλιτεχνική εκπαίδευση και το καθεξής. Πάμε τώρα λοιπόν για πρώτη φορά σε κλειστούς χώρους αυτού του τύπου. Ξεκινάμε με τους κινηματογράφους με πληρότητα 50% και με επίδειξη κατά την είσοδο είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε αρνητικού τεστ, self-test ή μοριακού τεστ ή τέλος πάντων κάποιου αποδεικτικού, το οποίο δείχνει ότι ο θεατής είναι αρνητικός στο κορονοϊό. Αυτό θα είναι και πιλότος μας για το πώς θα λειτουργήσουμε και το χειμώνα. Επίσης, να πω ότι έχουμε ζητήσει και κάποιες άλλες προϋποθέσεις από τις αίθουσες, όπως για παράδειγμα να μπουν ειδικά φίλτρα στα κλιματιστικά φερρυπίν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις, προφανώς να τηρούνται μέτρα ασφαλείας, αποστάσεις, μάσκες κτλ. Θεωρώ ότι θα πάει καλά, θεωρώ ότι ο κλάδος θα το σεβαστεί και ότι το κοινό θα το σεβαστεί και ότι έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και το χειμώνα με ασφάλεια για τη σημερινή σεζόν. Σας προβληματίζει, φαντάζομαι αυτή η απάντηση, το ερώτημα μάλλον είναι ρητορικό, σας προβληματίζει η μετάλλαξη Δέλτα και οι κινήσεις και μάλλον αυτά τα οποία λένε οι λοιμοξιολόγοι, και δεν είναι κάτι το οποίο αφορά τη χώρα μας, αφορά την παγκόσμια κοινότητα, και δυστυχώς από ό,τι αντιλαμβάνομαι ίσως αυτή τη φορά να είναι οι πιο ευπαθείς στόχοι αυτές οι ηλικίες, 18 έως 25. Αυτό σας προβληματίζει σε σχέση με το κομμάτι του τουρισμού, διότι ο τουρισμός στη χώρα μας δεν είναι μόνο οι παραλίες, δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, δεν είναι μόνο ο ήλιος, είναι και ο πολιτισμός. Σας προβληματίζει ότι μπορεί να είναι μια κακή περίοδος για τον πολιτισμό ακόμα και αυτή, κύριε Υπουργέ? Η μετάλλαξη Δέλτα είναι κάτι που προβληματίζει, όπως είπατε και εσείς, όχι μόνο το δικό μας κλάδο, όλους τους κλάδους, όλη τη χώρα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Και νομίζω ότι επίσης, αν κάτι έχει δείξει η πανδημία, είναι πόσο όλοι τελικά συνδεδεμένοι είμαστε και πώς όλα επηρεάζουν το ένα το άλλο. Δηλαδή, πόσο μικρός τελικά είναι ο κόσμος και επίσης ότι σε έναν κόσμο που κινείται, προφανώς κινούνται μαζί και οι μεταλλάξεις. Αυτό είναι κάτι που το κοιτάμε μαζί με τους γιατρούς. Οι γιατροί αυτό που λένε είναι ότι η απάντηση είναι η επιτάχυνση του εμβολιασμού, η διασφάλιση όσο πιο σύντομα γίνεται ενός τύπους ανοσίας, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να προστατευτούμε από τον ιό και από τις μεταλλάξεις του. Το αν θα χρειαστούμε κάποιες επιπλέον κινήσεις είναι κάτι που θα το δούμε πρωτίστως οι γιατροί το φθινόπωρο. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τον τουρισμό, προφανώς τα δεδομένα είναι δυναμικά, δηλαδή εξελίσσονται, αλλάζουν κάθε φορά με βάση, το βλέπετε και από τις άλλες χώρες, με βάση τις εξελίξεις τις υγειονομικές. Επομένως, όλοι είμαστε στην επιφυλακή, όλοι θα λάβουμε τα μέτρα που απαιτούνται προφανώς για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας, αλλά παράλληλα εμείς θα προχωρήσουμε με το σχεδιασμό μας, με το στόχο του να έχουμε ένα κατά το δυνατόν όσο πιο ομαλό χειμώνα γίνεται. Λοιπόν, σήμερα στις 11 η ώρα περιμένουμε μια συνέντευξη τύπου της Υπουργού, της κ. Μενδώνη, και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοίδη. Βρέθηκαν δύο πίνακες, η Κλεμμένη Πικάσο και Μοντριάν, σε μια ρεματιά στην Κερατέα. Τότε είχαμε πει για τη ληστεία του αιώνα. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες πριν τη συνέντευξη? Θα ζητήσω την υπομονή σας μέχρι τις 11. Μπορώ να σας πω απλώς, όντως μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι όντως υπήρχαν σημαντικές εξελίξεις χθες. Μίλησα και εγώ χθες το βράδυ με τον αρχηγό της αστυνομίας, μου επιβεβαίωσε κάποια πράγματα. Ήταν μια... κατά καιρούς υπήρχε μια συζήτηση για αυτούς τους πίνακες, κατά καιρούς έρχονταν πληροφορίες, αλλά άλλες πιο έγκυρες, άλλες λιγότερο έγκυρες. Η αστυνομία νομίζω ότι κινήθηκε βάσει κάποιων αξιόπιστων πληροφοριών και τα περισσότερα και τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε στις 11. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Και εγώ, να είστε καλά. Γεια.